Λοιπόν, έχει ολοκληρωθεί η προπόνηση της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή και είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την καλησπέρα μας στον αρχηγό, στον Δημήτρη τον Καλαϊτζίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα. Το περιμέναμε. Είναι η αλήθεια να γίνει πράξη. Έγινε πράξη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Και αγωνιστικά. Με υγεία και καλή προετοιμασία να ευχηθούμε. Φυσικά να έχουμε μια καλή προετοιμασία. Σε ευχαριστώ και για τον χρόνο σου, γιατί λογικά μόλις τώρα τελειώσατε. Μόλις μπήκα στα βοηθήρα, ακόμα μετά έρθα στην προπόνηση. Σήμερα δεν έχω να κάνω μπάνιο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήταν η πρώτη προπόνηση που και επίσημα είσαι ανανεωμένος με τον Ηρακλή. Εντάξει, πλέον και επίσημα, εντάξει, αυτό είναι ένα τυπικό κομμάτι ουσιαστικά για να υπογράψω και να ανακοινωθεί και επίσημα. Ήταν κάτι που από τις αρχές του καλοκαιριού ο πρόεδρος μου είχε πει ότι θα μείνω στην ομάδα και με τον καινούργιο προπονητή είχαμε μιλήσει, τα είχαμε βρει όλα και από ένα τυπικό κομμάτι που λόγω φόρτου εργασίας του Προέδρου που είχε αρκετές δουλειές, δηλαδή δεν προχώρησε ουσιαστικά και αυτό δεν προχώρησε και η επίσημη ανακοίνωση. Ήταν θέμα ημερών. Πόσο όμορφο είναι το συνέστημα να απολαμβάνεις πλέον αυτά που περίμενες 3 χρόνια. Το ότι πέτυχες κάτι και θα το ζήσεις ο ίδιος ως παίκτης του Ηρακλή και ως αρχηγός του Ηρακλή στην Α1. Εντάξει, ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ειλικρινά ότι πιστεύω ότι στο πρώτο εντός έδρας, στο πρώτο φιλικό που θα έχει και κόσμο, τότε δηλαδή θα αντιληφθώ ότι θα ξαναζήσω αυτά που είχα ζήσει ως πιτσιρικά σε Βανόφιο. Σίγουρα το σκέφτομαι ότι 3 χρόνια περάσαμε δύσκολα, φτάναμε πάρα πολύ κοντά και ουσιαστικά δεν τα καταφέρναμε. Εντάξει, βλέποντας τώρα και ξένους που έρχονται, η ομάδα πώς λειτουργεί, όλοι καταλάβαν γύρω από την ομάδα ότι πλέον πρέπει να λειτουργούν σε περισσότερη οργάνωση. Να αλλάξει επίπεδο. Ναι. Έτσι ακριβώς και ήδη νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι πάμε αρκετά καλά. Όλα αυτά με κάνουν να νιώθω ότι πλέον είμαι στον Ηρακλή και θα επιστρέψουμε και θα παίξουμε στην Α1, αλλά ακόμα πιστεύω ότι όταν θα παίξουμε το πρώτο επίσημο, το πρώτο φιλικό, τότε δηλαδή θα αρχίσουμε να το συνειδητοποιώ. Εκεί με τα τουρνουά, με μαυροσκούφια, με τα φιλικά, την πρόβα Τζενεράλε που θα γίνει, εν όψη και των επίσημων υποχρεώσεων που έτσι πως τα έχει φέρει η κλήρωση, έχετε περιστέρι Άρη και Άρη. Περιστέρι Άρη και Άρη. Ναι, Άρη στο παλέ, μεσοβδόματα και Άρη εντός στο πρωτάθλημα. Μπαίνετε δυναμικά, έτσι, με δυνατό πρόγραμμα μάλλον. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, χαίρομαι ούτως ή άλλως. Οποιαδήποτε και να ήταν η κλήρωση, ότι έρχεται και το μάτς Κυπέλλου. Εντάξει, δεν θα έχουμε ταξίδι, θα παίξουμε εδώ πέρα ένα ντέρμπι από τα παλιά. Ελπίζω και ο Άρης να βρει το δρόμο του να φτιάξει, να στηθεί μια ομάδα και να παίξουμε ένα ωραίο μάτς. Δηλαδή, αυτές οι συνθήκες μου θυμίζουν τη χρονιά 3-4 στον Ηρακλή που είχαμε παίξει κύπελο στο Ιβανόφι με τον Άρη. Μετά καπάκι πρωτάθλημα, με κόσμο και οπαδούς και του Ηρακλή και του Άρη στο κύπελο. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές. Ελπίζω να μπορείς να τις αναζήσουμε. Μακάρι, μακάρι και ο κόσμος το ξέρεις, το έδειξε και στην τελευταία αγωνιστική με την Καστοριά το πόσο πολύ περιμένει. Δεν το συζητάμε. Τα ξαναείπαμε και αυτό. Να σας ξαναδεί. Ναι. Αυτό που ζήσαμε τελευταία αγωνιστική ήταν κάτι το φανταστικό και ελπίζουμε να το ζήσουμε και μέσα στη χρονιά. Δημήτρη, δηλαδή, πέρα από το επίπεδο που αλλάζει και πρέπει να αλλάξει ο Ηρακλής σε οργανωτικά σε όλα τα στάδια, είναι μια ομάδα που ενισχύεται γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έρχονται ξένοι αρκετοί, έρχονται Αμερικανοί. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είχε στη διάθεσή σου, πόσες προπονήσεις έχει κάνει με τους παίχτες που ήδη έχουν έρθει, με τον Σούλερ, με τον Χάλαν, με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Μανολόπουλο, με τον Καβαδά, με τον Ζάρα. Υπάρχει και ελληνικό στοιχείο φυσικά στις μεταγραφές. Και τι ομάδα θεωρείς ότι μπορούμε να δούμε φέτος? Είναι πάρα πολύ νωρίς. Ουσιαστικά, να σου πω, εντάξει, σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο κλείνουμε μια εβδομάδα ενός κύκλου προπονήσεων. Ουσιαστικά σήμερα μπήκαμε σε κάποια κομμάτια επαφής, δηλαδή ήταν πολύ εβδομάδα, ήταν πολύ προσαρμογής, δεν είχε επαφή. Τα παιδιά, εντάξει, το Χάνλαν και τον Σούλερ που τους έζησα μια εβδομάδα όλο και φαίνονται πέρα από καλοί παίχτες που γνωσμένης αξίας και το ιστορικό τους και η καριέρα τους, αλλά ουσιαστικά φαίνονται και πάρα πολύ καλοί συμπαίχτες. Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό. Ο Ντέιβις ήρθε χτες και αυτός δηλαδή έχει προσπάθησε μέσα σε μια μέρα να προσαρμοστεί και να... Όλοι δείχνουν διάθεση και φυσικά οι Έλληνες. Εντάξει, με τον Ζάρα έχουμε συνεργαστεί και παλιότερα και είναι και καλός μου φίλος.
Με το Σωτήρι του Μανολόπουλο ήμασταν πολύ μικροί μαζί και ο Καβαδάς. Όλοι έχουν αυτή τη διάθεση, αλλά είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για συμπεράσματα. Μένουν ακόμα να έρθουν άλλοι δύο παίχτες, περιφερειακοί, ένας ψηλός. Και ουσιαστικά σιγά σιγά η ομάδα να ενώσει τα κομμάτια αυτού του παζλ, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε στον πιο έτοιμοι στις αρχές των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Mm-hmm. Πάντως δείχνουν όλοι από όλα τα παιδιά τη διάθεση και την επιθυμία να προσαρμοστούν γρήγορα και να είναι ουσιαστικά καλοί συμπαίκτες. Με τον Μανολόπουλο ήσασταν μαζί η ίδια φουρνιά εκεί στα παιδικά. Όχι, είναι δύο χρόνια μικρός ο Τύρης. Όταν είχε έρθει, εγώ ήμουν παιδικό, ήταν προπαιδικό. Ήταν τότε δεν συμπέσαμε να είμαστε συμπαίκτες. Με τον αδερφό του, τον Στέλιο, ήταν 84ης, πρόλαβε μόνο να μαζί στο εγώ προπαιδικό, αυτός παιδικό. Με το Σωτήρι έτσι να ήρθε η στιγμή να παίξετε μαζί στον μεγάλο Ηράκλη, στην ιατρική ομάδα. Οπότε σε αυτό που με ρώτησε πριν, δηλαδή τι ομάδα θα παρουσιάσει, όλα δείχνουν και η ποιότητα των ξένων και των Ελλήνων και η ποιότητα του coach, ότι δείχνει ότι θα κάνουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε ουσιαστικά να παλεύουμε κάθε μάτι στο Ιβανόφιο, γι' αυτό είπα και θέλω να ζήσω ανάλογες στιγμές, να γεμίζει το Ιβανόφιο, να έχει αυτή την ατμόσφαιρα, αυτόν τον παλμό, άνοιχτο τον ίδιο που είχαμε και στο τελευταίο μάτι με την Καστοριά, έτσι ώστε να ξανατραγουδήσουμε όλοι μαζί μέσα στον Άρη, στο Ιβανόφιο, δεν περνάει κανείς. Είμαστε εμείς. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι ακριβώς. Συζητούσαμε τις προάλλες με τον κύριο Καρβέλα, τον Γενικό Διευθυντή της ΚΑΕΡΑΚΛΙΣ, και μου είπε ότι το αφουγκράστηκε αυτό στην κλήρωση που έγινε πρόσφατα του κυπέλου, ότι πλέον και οι αντίπαλοι έχουν καταλάβει ότι υπάρχει μια ομάδα που φέτος θα περνάνε δύσκολα εδώ. Το Ιβανόφιο δεν θα είναι πάμε να κάνουμε ένα απόγευμα και να φύγουμε. Εντάξει, μιλάω, έχω κάποιους φίλους σε άλλες ομάδες που μιλάω. Και χαίρονται κιόλας που ο Ηράκλης είναι ξανά εδώ. Έτσι. Φυσικά όλοι ξέρουν τη δυναμική πρώτα του Ιβανοφίου και του κόσμου και το πόσο εύκολα το κλουβί που λένε, πόσο εύκολα μπορεί να κατηφορήσει. Αλλά και όλες αυτές οι προσθήκες που γίνονται, πέρα από την ισοδοξία που έχουν φέρει στον κόσμο, δείχνουν και σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες στο πρωτάθλημα ότι ο Ηράκλης φέτος θα είναι, αν όχι, ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Μακάρι. Όλοι θα το ελπίζουμε να είμαστε καλά. Και όπως είπε ο Κώστας Κακαρούδης πρόσφατα εδώ στην εκπομπή, ταβάνι μας ο ουρανός. Ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Με σένα είναι πιο γλυκό έτσι το συνέστημα, γιατί είσαι και αρχηγός. Δηλαδή, διαβάζω σήμερα την ανακοίνωση και πραγματικά αυτό που γράφει ο εμβληματικός αρχηγός είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Έτσι. Να είσαι όλα αυτά τα χρόνια, να είσαι αρχηγός σε μια ομάδα με την οποία μεγάλωσες από μωρό παιδί. Αυτό πιστεύω. Πέρα εντάξει από το αρχηγός, που είναι φυσικά πολύ, πολύ τιμητικό και έχει και αυτό τη σημασία του ουσιαστικά και τη βαρύτητά του και στην καθημερινότητα, είναι πολύ σημαντικό το ότι μεγάλωσα εδώ πέρα. Για μένα αυτό είναι το... Μετράει πιο πολύ, αυτό είναι το πιο ότι μεγάλωσα, αντρώθηκα εδώ πέρα, έζησα αυτές τις στιγμές στο Ιβανόφιο και ότι πλέον είμαι ξανά εδώ για τον Τζότσο. Ότι είμαι πλέον ξανά εδώ, όλοι μαζί, ο πρόεδρος, αυτό που είπαμε, ο πρόεδρος με την προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε και η ομάδα επέστρεψε. Και είναι εδώ η ομάδα επιτέλους να ξαναζήσει αυτό που ζούσαμε τα παλιότερα χρόνια. Και πάλι καλή δύναμη, καλή προετοιμασία, με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ και για τον χρόνο σου, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ό,τι καλύτερο.